Αγαπητοί φίλοι των λυκιστών, κύριοι βουλευτές, κύριε αντιπεριφερειάρχα, κύριε εκπρόσωποι του Δήμου, φίλοι μας, κάναν 3 ώρες να έρθουν από την Πρέσπα, είναι οι λυκιστές της Πλιβάδας. Μόλις φτάσαμε, τους περιμέναμε. Καλώς ήρθατε και να ξέρετε ότι ο κόπος σας θα ανταμυφθεί. Θα ήθελα να εκφράσω στην κάθε μια και στον καθένα σας τις θερμότερες ευχές μου, ώστε το νέο έτος να είναι ειρηνικό, χαρούμενο και να οδηγήσει στην επίτευξη των προσωπικών, οικογενειακών και συλλογικών προσπάθειών μας. Καλή χρονιά να έχουμε. Γιορτάζουμε με ψυχική ανάταση τα Θεοφάνεια, μια λαμπρή εορτή της Χριστιανοσύνης. Η βάπτιση του Κυρίου και η φανέρωση της Τριαδικής Θεότητας σηματοδοτούν την ανάγκη για ψυχική κάθαρση, πνευματική αναγέννηση, αλήθεια και περισσότερο φως. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και φωτισμό. Τέτοιες εκδηλώσεις, όπως η απόψινή, δίνουν την ευκαιρία σε όλους μας να συναντηθούμε, να περάσουμε στιγμές ξεγνιασιάς, διασκέδασης, αλληλογνωριμίας και να συσφίξουμε περισσότερο τις σχέσεις μας μακριά από την καθημερινότητα και τα προβλήματα, αποδεικνύοντας παράλληλα το ενδιαφέρον μας για τον τόπο μας και την παράδοσή του. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός του Συλλόγου Ελληνικών Παραδοσιακών Χωρών Λυκιστές. Από την ίδρυσή του το 1994, η διάσωση, η διδασκαλία, η διάδοση και η παρουσίαση των ελληνικών παραδοσιακών χωρών και δρόμενων. Αυτόν τον στόχο προσπαθούμε να υλοποιούμε σε κάθε εμφάνισή μας σε τοπικό, ελλαδικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Μοιραζόμαστε με λαούς με διαφορετικές κουλτούρες την πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη μουσική και το χορό. Το αποτέλεσμα ήταν φέτος, στα 30 χρόνια που ξεκινήσαμε ένα σεμινάριο παραδοσιακών χωρών στις Πρέσπες. Φέτος είχαμε 85 άνθρωπους από 15 χώρες του πλανήτη, όπου παρακολούθησαν και διδάχθηκαν παραδοσιακούς χορούς. Αυτόν τον στόχο προσπαθούμε να υλοποιούμε σε κάθε εμφάνισή μας σε τοπικό, ελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Σεπτέμβρη του 2016, όλοι μαζί, εσείς οι γονείς, εμείς οι δάσκαλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη, οι φίλοι, οι χορευτικές ομάδες, τα παιδιά όλα εδώ, ξεκινήσαμε ένα νέο ξεκίνημα. Οι λυκιστές επαναδραστηριοποιήθηκαν στη κοιτίδα τους και σήμερα, καθώς γεμίσαμε τον χώρο αυτό, μικρή και μεγάλη, ήμασταν σίγουροι ότι θα το γεμίσουμε, παρόλο το καιρό, αποδεικνύουμε ότι η παράδοση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Πρόοδος και όχι καθυστέρηση, βίωση και όχι μίμηση. Παράδοση είναι μια έννοια άμεσα συνδεδεμένη με τους κατοίκους κάθε τοπικής κοινωνίας, μικρού χωριού και μεγάλου χωριού. Όχι μόνο να αποκτήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής, αλλά και να καλλιεργήσουν, να διευρύνουν και να απολαύσουν γνώσεις και ικανότητες. Γνώσεις και ικανότητες στον καλλιτεχνικό, οικαστικό, ιστορικό, κοινωνικό και χορευτικό τομέα. Παράμετροι που βρίσκονται μέσα στα άμεσα σχέδιά μας ως Διοικητικό Συμβούλιο και που θα επιτευχθούν με την αρρωγή και τη βοήθεια όλων σας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι σίγουρος ότι θα σταθείτε και θα είστε δίπλα μας. Οι λυκιστές είναι ένας σύλλογος ανοιχτός σε όλους. Πιστεύουμε στη συνεργασία και στην εξωστρέφεια, όπως άλλωστε γίνεται φανερό από την παρουσία εδώ μελών του Συλλόγου Υπηρωτών. Έναν υπηρώτες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα. Των Θεσσαλών της Φλόρινας,
των Σαρακατσανέων της Φλόριντας, του Παπαγιάννη και των μοναστηριωτών της Φλόριντας. Συγγνώμη αν κάποιο σύλλογο δεν έχουμε κρατήσει. Επίσης, ένα τεράστιο, μεγάλο ευχαριστώ, όπως θα διαπιστώσατε, έχουμε μια λίστα με 250 δωροθέτες και δώρα που δόθηκαν από επιχειρηματίες της Φλόριντας. Και το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι να στηρίξουμε όλη την τοπική αγορά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι δίπλα μας. Αυτοί οι άνθρωποι μας δίνουν τα δώρα δωρεάν για να κάνουμε τη λαχιοφόρο και να προχωρήσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αγαπητούς γονείς, τους μαθητές μας, τα μέλη που βοήθησαν, τους χορευτές μας, τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν. Και άφησα για το τέλος να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και προσωπικά έναν τους ακούραστους δημοσιογράφους που είναι πάντα δίπλα μας. Γιώργο Περιβολάρη, Θωμά Ευθυμίου, σας ευχαριστούμε και να είστε καλά. Όχι μόνο εσάς, αλλά και όλους τους συναδέλφους σας της Φλόριντας. Ξέρουμε, είστε δίπλα μας πάντα σε ό,τι κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, για να μην σας ταλαιπωρώ, βολευτήκατε νικητές Αθήνας. Πολύ ωραία. Λάζαρε στη νύχτα, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, κύριε Σέρτσα, αξιότιμη βουλευτά της κυβέρνησης, ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι καλή χρονιά να έχουμε σε όλους τους εορτάζοντες χρόνια πολλά, τους Αυγιανούς, τους Γιάννηδες, δηλαδή μισή Ελλάδα. Γιάννη και σε σένα, Γιάννη μισή Ελλάδα. Γιάννη μισή Ελλάδα. Γιάννη και σε ένα προσωπικά, να είσαι καλά. Στο έργο που μου συγκαλείς. Το 17 πιστεύω ότι θα είναι αισιόδοξο. Όλες οι επιθυμίες σας θα εκπληρωθούν. Πρέπει να συγχαρώ όλα τα παιδιά, πρωτίστως όλα τα παιδιά, που συμμετέχουν στα χορευτικά, τους δασκάλους, αλλά και τους γονείς που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Η παράδοση πρέπει να υπάρχει, πρέπει να έχει συνέχεια και γι' αυτό εργάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, είμαι σύντομος, γιατί έρχονται ξανά. Γεια σας. Κύριε Κώστα. Κύριε Γιάννη Αντωνιάδη. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Σφίγγω το χέρι του καθενός και της καθεμιάς από εσάς και εύχομαι υγεία, χαρά, ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Στο Σύλλογο Λυκιστές εύχομαι πάντα επιτυχίες, κουράγιο, δύναμη στον πρόεδρο και στα μέλη της διοίκησης. Σε όλα αυτά τα βλαστάρια, στους πραγματικούς θεματοφύλακες της παράδοσης εύχομαι πάντα επιτυχίες, καλή πρόοδο στο σχολείο και πάντα επιτυχίες στο Σύλλογο. Και βέβαια να καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους των συλλόγων, οι οποίοι τιμούν με την παρουσία του σήμερα το χορό, τους εκπροσώπους εκτός νομού που με τέτοιο καιρό ήρθαν, τους εύχομαι καλή παραμονή και σε όλους εσάς καλή χρονιά και πάντα τα καλύτερα για εσάς και τις οικογένειές σας. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριος Σπύρος, Στέφανος Σπύρος, Περιφερειάρχης της Φλόριντας. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν είναι τόσο όμορφη η ατμόσφαιρα, αν και κάνει κρύο έξω, νομίζω ότι η δική σας η παρουσία εδώ ζεσταίνει τον αγώνα που κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος των Λυκιστών, που όχι μόνο στοχεύουν να αναδεικνύουν τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας, αλλά είναι πρωταγωνιστές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα. Εγώ θα ήθελα να πω στον φίλο μου τον κύριο Κωνσταντίνου, τον χοροδιδάσκαλο, να είναι πάντα έτσι προσιτός, να βοηθάει το τόπο μας, γιατί είναι μια ιστορία από μόνος του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται και προσφέρουν στα μέγιστα στον τόπο μας στην παράδοση και στον πολιτισμό. Λοιπόν, συγχαρητήρια, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά.
η νέα χρονιά να είναι καλύτερη για όλους μας, με οικογενειακή θαλπορή, και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή θα είμαστε δίπλα σε κάθε σύλλογο, σε κάθε προσπάθεια που γίνεται στον τόπο μας, που αναδεικνύουν τον πολιτισμό μας. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή διασκέδαση. Κύριε Δημήτρη Θεοφανίδη, ένα χαιρετισμό εκ μέρους του Δήμου Φλόρινας. Ο Δημήτρης είναι και πατέρας, είναι και θεσμός. Γεια σας σε όλους και χρόνια πολλά. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου μας του Νέα Δημοσκόπουλου θέλω να σας μεταφέρω πρώτα-πρώτα την αγάπη του και τους χαιρετισμούς του, τις ευχές του για μια νέα χρονιά και ευλογημένη. Ο κύριος Πρόεδρος με ανέφερε ως εκπρόσωπο του Δήμου. Είναι τιμή μου να είμαι εκπρόσωπος του Δήμου από όποια θέση και αν βρίσκομαι. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι δίπλα σας. Σας δίνω τα συγχαρητήριά μου πρώτα σαν γονέας και μετά σαν αντιδήμαρχος. Εύχομαι σε όλους σας προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Καλή πρόοδο στα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε για αυτά που τους παρέχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Μίλησα προηγουμένως και για τους εμπόρους. Κύριε Σάβα Σαπαλίδη, που είσαι, ξέρω ότι είσαι εδώ. 250 δώρα μας δώσατε, αυτούς εκπροσωπείτε. Ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας και εγώ με τη σειρά μου. Θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λυκιστών. Πραγματικά η παράδοση χρειάζεται όσο τίποτα άλλο σήμερα για να μπορούμε να δυναμώσουμε, να αντιστεκόμαστε και να δημιουργήσουμε τις υποθέσεις εκείνες για να βγει η χώρα μας και πάλι στην ανάπτυξη. Εγώ θέλω να σας ευχηθήσω την προσοχή να στηρίζουμε την τοπική αγορά, όπως το είπαν και προηγούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό, δίνει θέσεις εργασίας, συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου και της χώρας μας. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στη σημερινή διοργάνωση και συγχαρητήρια, Πρόεδρε, σε εσάς και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και κλείνοντας, όλα αυτά τα παιδιά, όλους εμάς, όλους τους χορευτές, μας φιλοξενεί ένας αξιόλογος άνθρωπος και διευθυντής του Τρίτου Δημοτικού Φλόρινας. Ευχαριστούμε Γιώργο Σικελάκη, δεν μπόρεσες να είσαι μαζί μας. Έχεις αντιπρόσωπο, αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε όλους, απολαύστε λίγα λεπτά τα παιδιά και ξεκινάμε το γλέντι μας. Να είστε καλά και καλή επιτυχία τώρα εσείς. Χαμόγελα.
Και πάμε, το Θεό, που σένει.